πρόσφατο στους collaboration account. Πριν αρχίσω, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει το συνέδριο του Open Source το Σεπτέμβριο, που μπορείτε να συμμετάσχετε όλοι. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για το Gnome 3. Το Gnome 3 βγήκε τον Απρίλιο, 5 Απριλίου νομίζω, 5 ή 6. 6. Είναι το καινούριο γραφικό περιβάλλον του Gnome. Να ξεκινήσουμε λίγο το στόχο. Εδώ πέρα είναι ένα ορισμό. Εγώ με του ορισμού, παιδιά, δεν τα πάω καλά και θα σα το διαβάσω. Στόχο του Gnome είναι να προσφέρει μια ελεύθερη επιφάνεια εργασία που είναι προσβάσιμη από τον καθένα, ανεξάρτητα από τη φυσική ικανότητα, την οικονομική ικανότητα και τη γλώσσα που γνωρίζει. Εμεί σήμερα θα κάνουμε βασικά λίγο το πώ θα χρησιμοποιήσουμε το Gnome 3. Έχω κάποια συντάκια εδώ πέρα, μπορείτε να πάρετε. Μπορείτε να πάρετε και να το δοκιμάσετε κιόλας και τώρα, αν θέλετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με κάποια ιστορικά στοιχεία. Αυτό εδώ πέρα είναι το Gnome 1, το 1999. Στο Gnome 1, συγκίνηση. Από τότε υπήρχαν μεταφράσεις στα ελληνικά, από Έλληνες μεταφραστές. Το Gnome 2, Gnome 2 στο Gnome 3. Το Gnome 2 είχε το Gnome Panel, σωστά, με την μπάρα πάνω και την μπάρα κάτω, και περάσαμε στο Gnome Shell. Θα δούμε πώς κάνει. Αρχιτεκτονική λογική το Gnome 3. Στηρίζεται στο Mutter, το οποίο είναι πολύ πιο ελαφριά πλατφόρμα από ό,τι που διαβάζετε. Δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω να το πω. Είναι πολύ πιο ελαφριά πλατφόρμα από το Compile που χρησιμοποιούν οι άλλες διανομές. Τα περισσότερα προγράμματα έχουν γράμμα σε JavaScript. Η JavaScript μπορείτε και εσείς όσοι γνωρίζετε να συμμετέσχετε στην κοινότητα του Gnome να προγραμματίσετε, να γράψετε κάποια συγκεκριμένα προγραμματάκια. Τώρα θα δούμε ο ίδιος προεκτυλωμένος. Πώς να σε ρωτήσω λίγο. Την JavaScript την έχουν για τα widgets περισσότερα. Ναι. Okay. Προγραμματάκια μικρά, ναι. Okay. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Gnome 3. Αυτό εδώ πέρα είναι το κεντρικό παράθυρο, το οποίο εμφανίζεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να σύρουμε το mouse επάνω στις δραστηριότητες και εμφανίζεται όλο αυτό. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πατήσουμε πάνω στις δραστηριότητες και ο τρίτος τρόπος είναι να πατήσουμε το Super Key. Περισσότερο έχουν Windows. Και θα εμφανιστεί αυτό. Τώρα πώς μπορούμε να κινήσουμε προγράμματα. Υπάρχει εδώ πέρα η βάρα καθημένων, στην οποία μπορούμε να βάλουμε τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε συχνά. Εγώ συγκεκριμένα έχω βάλει Firefox, Thunderbird, που χρησιμοποιώ συνέχεια. Και το έμπαθι που κάνω βιντεοκλήσεις. Λοιπόν, το Yas το έχω βάλει εδώ πέρα, αλλά το έχω βγάλει γιατί με τα JavaScript που λέγαμε πριν, έχει πει εδώ πάνω, θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος να κινήσουμε εφαρμογές είναι να πατήσουμε εδώ πέρα παράδειγμα εφαρμογή, θα πατήσουμε τα εφαρμογές και θα εμφανιστεί η λίστα με τα προγράμματα ανακατηγορία και εδώ πέρα είναι όλα τα προγράμματα. Πατώντας κάποιο πρόγραμμα επάνω, παράδειγμα το Chromium, ανοίγει. Ο άλλος τρόπος είναι να γράψουμε εδώ πάνω. Παράδειγμα VLC, εμφανίζεται το VLC, το πατάμε και ανοίγει. Επιπλέον, εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε οποιαδήποτε λέξη θέλουμε και έχει Google, Wikipedia και μπορούμε να ψάξουμε στο Google και στο Wikipedia κατευθείαν. Να ρωτήσω λίγο πάλι. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα κάτω. Εδώ κάτω, όχι. Αν είναι στάνταρ. Εκτός αν είναι JavaScript κάποια προγραμματάκια να χρησιμοποιήσει κάποιος και να προσθέσει και κάποιο άλλο. Okay. Και ο τελευταίος τρόπος είναι το Alt F2, γράφεις Firefox και ξεκινάει ο Firefox. Κάποια τέτοια εδώ πέρα δεν έχουμε, έτσι. Απορία. Πάμε τώρα στην χρήση του πράσινου αγαπημένου. Εδώ πέρα, όπως είπαμε, μπορούμε να βάλουμε, να προσθέσουμε πράγματα και να αφαιρέσουμε. Δεν φαίνεται εδώ κάτω. Προσθήκη στα αγαπημένα έχω προσθέσει στο X-Chat, εμφανίζεται εδώ κάτω. Και αντίστοιχα μπορώ να το βγάλω με δεξί κλικ πάνω στο X-Chat, αφαίρεση από τα αγαπημένα. Χαρακτηριστικά των παραθύρων. Τα παράθυρα τώρα, θυμάστε περισσότερο ότι έχει ελαχιστοποίηση με μεγιστοποίηση και το χρησιμοποιείται συνέχεια. Εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, έχει βγει. Με κάποιο πρόσθετο με JavaScript που λέμε, το Gnome Tweak Tool, κάπως έτσι, μπορείς να βάλεις εδώ πέρα και ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση, αλλά στην ουσία θα είναι άχρηστα. Θα δούμε μετά γιατί. Αυτό εδώ πέρα είναι η μορφή του παραθύρου, έχει τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα που τρέχεις στην επιφάνεια μπροστά
ημερομηνία, ώρα. Εδώ οι ενδείξεις μπαταρίες, δίκτυα και τα ρέστα. Και αυτό θα το δούμε μετά. Λοιπόν, τώρα, έχοντας ένα παράθυρο ανοιχτό, αν το πάρεις και το σύρεις στη γωνία, εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο και σημαίνει ότι το παράθυρο θα πιάσει αυτό το σημείο της οθόνης. Τώρα, χαρακτηριστικά παραθύρων το άλλο. Το άλλο τάμπ που χρησιμοποιούμε συνήθως. Μισό λεπτό να κάνω μια παρένθεση, γίνεται λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε όσοι μεταφράσετε το weekly, πολύ απλά να έχετε έτσι στη μια πλευρά δεξιά να βάλετε το κείμενο το ελληνικό που γράφετε και αριστερά να βλέπετε το αντίστοιχο αγγλικό. Και να έχετε μια καλή εποπτεία ταυτόχρονα και των δύο κειμένων πάνω στα οποία δουλεύετε. Αυτό. Έτσι, μια χρηστική, ένα χρηστικό παράδειγμα αυτή τη λειτουργία. Τώρα, στο Alt-Tab. Πατώντας Alt-Tab βλέπουμε εδώ πέρα τα προγράμματα που έχουμε ανοιχτά. Έτσι. Αυτή εδώ πέρα η κάθετος μας δείχνει ότι τα προγράμματα αυτά τα έχουμε στη μία επιφάνεια εργασίας και τα προγράμματα αυτά τα έχουμε σε άλλη επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον, αν έχουμε ένα πρόγραμμα με δύο παράθυρα, εμφανίζει αυτό το βελάκι από κάτω που μας εμφανίζει σε μικρογραφία αυτά τα δύο παράθυρα και διαλέγουμε ποιο από τα δύο θέλουμε. Τώρα, εδώ πέρα θέλω να δείξω ότι έχω δύο παράθυρα ανοιχτά Firefox. Για να δημιουργήσω νέο παράθυρο πηγαίνω από εδώ, δεξί πλήκτρο πάνω στην παραγαπημένο που έχω το εικονίδιο, νέο παράθυρο και ανοίγει νέο παράθυρο. Τώρα αυτά τα παράθυρα εδώ, είχα πει πριν ότι δεν έχει ελαχιστοποίηση με ελαχιστοποίηση. Αν κάνεις ελαχιστοποίηση δεν θα πάει καθόλου να το βρει πουθενά. Το μόνο που μπορεί να το βρει είναι εδώ πέρα. Αυτή την κατάσταση την παίρνουμε, θυμάσαι, είχαμε πει είτε σέρνουμε πάνω από τις δραστηριότητες, πατάμε δραστηριότητες ή το super key. Τώρα, έχοντας αυτά τα δύο παράθυρα, θέλω να μετακομίσω το ένα παράθυρο σε άλλη επιφάνεια εργασίας. Εδώ πέρα, στα δεξιά, βλέπουμε τις επιφάνειες εργασίας που έχουμε ανοιχτές. Εδώ πέρα έχω ανοιχτή μόνο μία και δυναμικά δημιουργεί και τη δεύτερη. Τη δεύτερη δεν την έχω, δεν τη χρησιμοποιώ. Απλά τώρα τι θα κάνω, θα πάρω, θα σύρω ένα παράθυρο στη δεύτερη. Βλέπετε, το έσαι στη δεύτερη και δημιουργήθηκε μια τρίτη επιφάνεια εργασίας. Τώρα, γίνεται και το αντίθετο. Το αντίθετο πώς γίνεται, από εδώ μπορώ να πάρω το παράθυρο που έχω στη δεύτερη επιφάνεια για να το πάω στην πρώτη. Είτε έτσι είτε έτσι. Εγώ έκανα αυτή την ιστορία για να ρίξω που λέει και έτσι. Εξαφανίζεται η δεύτερη επιφάνεια εργασίας και ουσιαστικά η τρίτη γίνεται δεύτερη. Τώρα, πάμε λίγο στο κλείσιμο. Το κλείσιμο είναι μια μεγάλη ιστορία. Πατώντας επάνω στην γωνία που λέγαμε, θα φερξούν όλα αυτά. Εδώ, διαθέσιμος και απασχολημένος συνήθως, είναι η κατάσταση που μπαίνει στο έμπαθι. Το έμπαθι είναι το instant messenger που χρησιμοποιώ προσωπικά εδώ και είναι σωματωμένο πάνω στο Gnome. Είναι για να εμφανίζεται η κατάσταση αυτή στο έμπαθι. Ο λογαριασμός μου και ρυθμίσεις. Ο λογαριασμός μου είναι για να βάζεις το όνομα το δικό σου, το κωδικό και αυτά να τα αλλάξεις. Και ρυθμίσεις τι μου να θες να αλλάξεις, background, mouse, πληκτρολόγια και διάφορα τέτοια. Τώρα, πάμε εδώ κάτω σε αυτά τα τρία. Αυτά τα λέει αλλαγή χρήση από σύνδεση κλείδων μαθόνης. Το suspend. Το suspend εμφανίζεται συνήθως όταν θες να κλείσει τον υπολογιστή. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, το κάνετε σε suspend, δεν το κάνετε τερματισμό, έτσι. Μόνο εγώ το κάνω τερματισμό. Και εγώ. Τέλεια. Και εγώ. Λοιπόν, εμφανίζεται το suspend. Πατάς το suspend και κλείνει, έτσι. Για να το κλείσεις τελείως, το power off δηλαδή, πρέπει να πατήσεις το πλήκτρο alt. Αλλιώς δεν εμφανίζεται. Και το κλείνεις. Λοιπόν, εδώ έχω τελειώσει. Ήταν μια μικρή παρουσίαση του Gnome 3 της χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του gnome.gr. Μπορείτε να γραφτείτε στη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να παίρνετε διάφορα νέα και να κάνετε ερωτήσεις και στη χρήση του Gnome 3 και γενικά τώρα στο Gnome. Επιπλέον στο Gnome γίνεται πάρα πολλές μεταφράσεις. Τα έχετε δει, φαντάζομαι. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να
να συμμετέχετε σε εκείνο το κομμάτι. Αυτά. Καμία ερώτηση. Θέλετε να δοκιμάσουμε τώρα ο καθένας όσοι έχετε πώς δουλεύει το Gnome στον υπολογιστή σας ή... Όχι. Να πάμε να παίξουμε ποδοσφαιράκι. Πάμε ποδοσφαιράκι. Μια ερώτηση να κάνουμε. Έχω διαβάσει κάπου ότι με κάποια instant messaging γίνονται να τα κάνουμε κατευθείαν από το Gnome. Ας πούμε πει την έμπαθη. Δηλαδή κάποιος που ξέρει μήκο να βγάζει το συνεφάκι το notification και από κάπου μπορούμε να γράψουμε ισχύ. Αυτό δεν το έχουμε σηματώσει. Εδώ πέρα, θα πάω λίγο πίσω. Καλή ερώτησή σου. Νομίζω ότι δεν θα φανεί καλά. Όχι, φαίνεται ψέμα. Λοιπόν, θα πάω από εδώ λίγο. Βλέπουμε εκεί κάτω ένα σηματάκι που έχει. Κάτω από τη χελώνα. Κάτω από τη χελώνα, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι, για μένα είναι το τρόπος. Είχα κατασκευασμένο τον τρόπος. Εμφανίζεται δηλαδή εκεί κάτω. Τώρα, έχοντας ανοιγμένο που λέτε το έμπαθι και το οποιοδήποτε instant messenger, εμφανίζεται εκεί κάτω. Αν μας γράψει κάποιος ένα μήνυμα, είτε στο έμπαθι, εγώ έχω βάλει και το IRC μέσα. Αν γράψει κάποιος είτε στο IRC είτε σε οποιοδήποτε άλλο αυτό, ναι, εμφανίζεται ένα συνεφάκι εδώ κάτω που λέει τι μου έγραψες εσύ, μου έγραψες τι και τι μου έγραψες. Και εγώ από κάτω μπορώ να απαντήσω. Και βγάζοντας το μάζο μετά στο επιφάνεια μας εκεί πέρα που δουλεύω, το συνεφάκι φέρνει κάτω. Και αντίστοιχα μετά αναδοσβήνει και το κάτω πάλι και έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα. Και πατώντας εκεί πέρα ανοίγει το κανονικό παράθυρο. Και ανοίγει το κανονικό παράθυρο. Καλή παράδειγμα. Κάποιο άλλο. Όχι. Η μπάρα τώρα είναι πιο πολύ λεπτομέρειες αυτά που ρωτάω. Πρέπει να σκέφτομαι για το γνώμη να το περάσω. Μπορεί να πάει σε κάποια άλλο σήμερα να τα πέφτει να. Μπορεί να πάει ό,τι έχω δει και από εκεί μεριά. Αλλά εμένα δεν με βολεύει πολύ. Θα με βόλευε κάτω πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω τι έχει κάτω. Κάτω έχει άλλες ιστορίες, πιθανόν να μην γίνεται τόσο εύκολο. Δηλαδή, άντε και την πας κάτω. Είναι θέμα συνήθεια στο μάτι γι' αυτό. Κάτι άλλο. Πότε τώρα. Παιδιά, αυτό τώρα μοιάζει πάρα πολύ με το Mac, φαντάζομαι. Κάτσε να δέχομαι στην άκρη. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ναι. Δεν χρησιμοποιώ Mac. Κάποια παλιά ιστορία πρέπει να το προφανιζόταν μέσα από τα παράθυρα. Σωστά. Ακόμα υπάρχει. Υπάρχει ακόμα. Και στο KDE πλάσμα υπάρχει. Πηγαίνοντας επάνω στη γωνία. Σε κάποια γωνία, ναι. Εμφανίζονται τα παράθυρα στην εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ.